ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή Μνουσιφένιν, εργόδες εστίν, είναι και πάλι κοντά σας αυτή την εβδομάδα για την καθιερωμένη μας αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους, όπως λέμε και στους τίτλους εκπομπής. Ήχους παλαιϊκούς, ανθρώπινους, ψυχικούς από την ελληνική βυζαντινή μας μουσική, την μουσική των αγγέλων, όπως μας αρέσει να λέμε, διότι πράγματι δεν υπάρχει άλλη πίστη, άλλη θρησκεία που να έχει τη δική της αποκλειστικά μουσική για να υμνεί το Θεό, και όχι μόνο φυσικά. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας το τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν». Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην θεομετρική ορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, μιας και αυτές τις μέρες θα γιορτάσουμε τα εισόδια της Παναγίας μας, την είσοδο της Παναγίας μας στον ναό. Ας μην καθυστερούμε όμως με πολλά λόγια, διότι έχουμε πολύ αρκετό υλικό και καλό υλικό από μια σπάνια ηχογράφηση του 1969, παρακαλώ, εις τον Ιερό Ναό Χρήστου Πλειώτησας, όπου έψαλαν Αθανάσιος Καραμάνης και Μανώλης Χατζημάρχος. Ας μεταφερθούμε λοιπόν νοερά στο 1969 και να ακούσουμε από τον πανηγυρικό εσπερνό της εορτής τα στοιχειρά σε αργό ηρμολογικό μέλος, σήμερα πιστοί χορεύσομεν, σήμερα ναός ο έμψυχος, είναι το προφητών το κήρυγμα, όπως επίσης και τα επόμενα τρία που είναι στον ήχο λέγετο, επίσης σε αργό ηρμολογικό μέλος. Όπως είπαμε, Αθανάσιος Καραμάνης, Μανώλης Χατζημάρχος. Yeah.
Oh.
Θανάσιο Καραμάνη και τον Μανώλη Χατζημάρκο. Ακούσαμε τα στοιχειρά του πανηγυρικού Εσπερνού της Εορτής των Ισοδίων, τρία σε ήχο πρώτο, αργοερμολογικό μέλος, και τρία σε ήχο τέταρτο λέγεται, επίσης σε αργοερμολογικό μέλος. Θα πούμε λίγα λόγια, όπως μας τα μεταφέρει ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, όσον αφορά για την εικόνα των Ισοδίων, μιας και έτσι σε θεομητερικές και δεσποτικές εορτές μας αρέσει να το κάνουμε αυτό ως εκπομπή, εννοώ, και εν συνεχεία θα έχουμε και άλλα σχετικά με αυτό το θέμα. Τα εισόδια λοιπόν της Θεοτόκου μας γράφει στο γνωστό βιβλίο Έκφραση του Κυρφώτης ο Κόντογλου, με το γνωστό του ύφος «Ο ναός του Σολομώντος», και από το αριστερό μέρος άμβων με κλίμακα και με την Αγίαν Θύραν, όπου στέκεται ο ιερεύς Ζαχαρίας ο προφήτης, γέρον Οξυγένιος, υφιεσμένος στην ιερατική αυτού στολή, ο οποίος υποδέχεται την Τριετή Παναγίαν, όπου ανέρχεται με βλάβια εις το υποπόδιον της κλίμακος, κρατούσα λαμπάδα. Και από το δεξιόν μέρος προσέρχονται οι Θεοπάτορες Ιωακήμ και Άννα, συνομιλούντες και χαίροντες, και όπισθεν αυτών νεάνιδες ενδεδειμένη εορτάσιμα φορέματα, συνοδεύουση το κοράσιον κρατούσε λαμπάδας. Εις δε το επάνω μέρος της εικόνος φαίνεται κουβούκλιον, μέσα εις το οποίον κάθεται η Παναγία, και άγγελος Κυρίου κομίζει αυτήν τροφήν εξ ουρανού, ευλογών αυτήν. Η εικόν φέρει ταύτην την επιγραφήν, τα εισόδια της Θεοτόκου. Κέριος, σύντομος, ο Κυρφώτης ο Κόντογλου, όπως πάντα, και αποτελεσματικός. Θα περάσουμε στο επόμενο μουσικό μας μέλος για την συνέχεια, να ακούσουμε το δοξαστικό των Εσπερίων της Εορτής των Ισοδίων από τον Πανηγυρικό Εσπερνό, μετά το Τεχθήνες σε ήχο πλάγιο τετάρτου από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Oh.
Θρασίβουλος Στανίτσας μας έψαλε το δοξαστικό των Εσπερίων μετά το εκθένη σε ήχο Πλάιου Τετάρτου. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνιν εργόδες εστίν», μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής: ymnosblogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Ευθύς αμέσως θα περάσουμε να ακούσουμε ως προς το χέρις ασκητικών αληθώς, χέρις ουρανός, ένα απόστοιχο από τον Μανώλη Χατζημάρκο, ενώ το δοξαστικό των αποστήχων, σημεροντατήφιση ηχοπλάγιο του Δευτέρου, θα το απολαύσουμε από τον Χαρίλαο Ταλιαδόρο.
Μανώλης Χατζημάρκος και ο Χαρίλος Ταλιαδόρος μας απέδωσαν ένα απόστοιχο και το δοξαστικό των αποστοίχων αντίστοιχα. Πριν περάσουμε να ακούσουμε μέλη από τον όρθρο της εορτής, θα πούμε μερικές σκέψεις του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, φυσικά για την εορτή των εισοδιών της Θεοτόκου. Έχουμε εδώ την εορτή της εισόδου της Θεοτόκου στο ναό. Το θέμα της εορτής είναι πολύ απλό. Ένα κοριτσάκι προσάγεται από τους γονείς του στο ναό των Ιεροσολύμων. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο αξιοσημείωτο στο γεγονός αυτό, επειδή στην εποχή εκείνη αυτό αποτελούσε μια γενικά αποδεκτή συνήθεια και πολλοί γονείς έφεραν τα παιδιά τους στο ναό ως σημείο προσαγωγής τους στο Θεό, ως ένδειξη πως δίνουν στη ζωή τους ένα ουσιαστικό σκοπό και νόημα, πως τα φωτίζουν από μέσα με το φως μιας ανώτερης εμπειρίας. Στην περίπτωση όμως της Παναγίας, όπως μας το υπενθυμίζει η ακολουθία της ημέρας, οδήγησαν το παιδί στα Άγια των Αγίων, στον τόπο που κανείς άλλος εκτός από τους ιερείς δεν επιτρεπόταν να πάει. Στο μυστικό εσωτερικό ιερό του ναού, το όνομα του κοριτσού είναι Μαρία. Είναι η μελλοντική μητέρα του Ιησού Χριστού, μέσω του οποίου σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη ο ίδιος ο Θεός ήλθε στον κόσμο για να ενωθεί με το ανθρώπινο γένος, να μοιραστεί τη ζωή του και να αποκαλύψει το θείο της περιεχόμενο. Είναι όλα αυτά παραμύθια? Είναι κάτι που μας δόθηκε, κάτι που αποκαλύπτεται εδώ, κάτι που σχετίζεται άμεσα με τη ζωή μας, κάτι που δεν μπορεί ίσως να εκφραστεί με λόγια της καθημερινής ζωής? Αυτός είναι ο μεγαλειώδης, ο γκώδης, ο ιεροπρεπής ναός της Ιερουσαλήμ. Και για αιώνες εκεί, πίσω από αυτούς τους βαρύς τοίχους, ένα πρόσωπο μπορούσε να έρθει σε επαφή με το Θεό. Τώρα όμως ο ιερέας παίρνει από το χέρι τη Μαρία και την οδηγεί στο ιερότερο τμήμα του ναού και εμείς ψάλουμε «Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος» και τα λοιπά, «Σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου». Αργότερα, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο Χριστός λέει «Λύσατε το ναό τούτον και εν τρισή ημέρας εγερώ αυτόν». Και ο Ευαγγελιστής συμπληρώνει «Εκείνος δε έλεγε εν περί του ναού του σώματος αυτού». Το νόημα όλων αυτών των γεγονότων, των λέξεων και των σκέψεων είναι απλό. Από τώρα και στο εξής, ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ναός. Ούτε πέτρινος, ούτε θυσιαστήριο, αλλά ο άνθρωπος, η ψυχή του, το σώμα του και η ζωή του γίνεται ιερή και θεία καρδία του, κόσμου τα Άγια των Αγίων. Ο ένας ναός, η Παναγία, ζών και ανθρώπινος, οδηγείται σε έναν άλλο ναό, φτιαγμένο από πέτρα, και ολοκληρώνεται έτσι εκ των ένδων τη σημασία και το νόημά του. Με αυτό το γεγονός, η θρησκεία και ακόμη περισσότερο η ζωή υφίσταται μια πλήρη μεταβολή της ισορροπίας της. Αυτό που τώρα εισέρχεται στον κόσμο είναι μια διδασκαλία που δεν τοποθετεί τίποτα άλλο υψηλότερο από τον άνθρωπο, επειδή ο ίδιος ο Θεός αναλαμβάνει τη μορφή ανθρώπου για να ανακαλύψει την κλίση και το νόημα του ανθρώπου ως θεϊκού πλάσματος. Από το σημείο αυτό και έπειτα ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Τίποτα πλέον δεν βρίσκεται από πάνω του, επειδή ο ίδιος ο κόσμος είναι δικός του, ως δώρο του Θεού, για να εκπληρώσει έτσι ο άνθρωπος το θεϊκό του προορισμό. Από τη στιγμή που η Παναγία εισήλθε στα Άγια των Αγίων, η ίδια η ζωή έγινε ναός. Και όταν εορτάζουμε τα εισόδια της, εορτάζουμε το θείο νόημά του ανθρώπου και τη λαμπρότητα της υψηλής του κλίσεως. Δεν γίνεται λοιπόν να εξαφανιστούν και να ξεριζωθούν όλα αυτά από τη μνήμη του ανθρώπου. Αλεξάνδρου Σμέμαν, η Παναγία, από τις εκδόσεις Ακρίτα. Καιρός όμως είναι να ακούσουμε και κάτι μουσικό. Στον όρθρο λοιπόν ακούγονται για πρώτη φορά οι καταβασίες «Χριστός γεννάται». Εδώ θα τις ακούσουμε από τον Μαθαίο Τσαμκυράνη. Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε,
Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Πρόβδος εκ της ρίζης ιέσε, και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο ενετός, κατά σκίου δασέως, ήρθε σαρκωθείς εξ απειράνδρου, ο Άιλος και Θεός, δόξα τη δυνάμη σου, Κύριε. Θεός ον ειρήνης, Πατήρ ικτήρων, της μεγάλης βουλής σου των άγγελων, ειρήνην παρεχόμενον απέστειλας ημίν, όρθεν θεογνωσίας προς φως οδηγηθέντες, εκ νυχτός ορθρίζοντες, δοξολογούμεν σε φιλάνθρωπε. Σπλάχνον Ιωνάν, εμβρίον απειμέσεν, εν όλιος θυρ Ιωνε δεξάτο, τι παρθένοδεν, εν οικίσας ο λόγος και σάρκα λαβών, διελήλυθε φυλάξας αδιάφθορον, εις γαρ που χυπέστη ρεύσεως, την δεκούσαν κατέσχεν απειμαντών. Οι παιδες ευσεβίας ειν τραφέντες, δισεύους προστάγματος καταφρονήσαντες, πυρός απειλήνου και πτωήθησαν, άλλεν μέσω της φλόγος εστώτες έψαλον, ο των πατέρων Θεός ευλογητός. Θαύματος υπέρφυους υδρός ο βόλος, εξεικόνησε καμήνος τύπων, ουγαρ ουσε δέξατο πλεγινέους, ως ουδε πύρτης θεότητος Παρθένου ειν υπέδινιδιν, διό ανυμνούντες αναμερψόμεν, ευλογητό εκτίσεις πάσα των γύριων, και υπερυψούτο εις πάντας τους αιώνας. Μεγαλήνων ψυχή μου την τιμιωτέραν, και εν δοξωτέραν τον άνθρωπο,
στρατευμάτων μυστήριων ξένων ορό και παράδοξων ουρανών το σπηλαίων θρόνων χερουβικών την παρθένων την φάτνην χωρίων ενώ ανεκλήθη ο χωρίτος Χριστός ο Θεός ον ανυμνούντες μεγαλύνομε. Ακούσαμε κατά βασίες Χριστός γεννάται από τον Ματθαίο Τσαμκυράνη. Ακούτε την εκπομπή «Ύμνος Υφαίνην, εργόδες εστίν». Μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής. ymnos.blogspot.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα στοιχειρό των Ένων από τον Μανώλη Χατζημάρκο, ενώ ο Ματθαίος Σαμκυράνης επίσης θα μας ψάλει «Σήμερον το ναό προσάγεται», το δοξαστικό των Ένων. Ο ήχος είναι δε. Λαμπάδι φόρη παθαίνει την αϊπά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ακούσαμε ένα στοιχείο των Ένων από τον Μανώλη Χατζημάρκο, ενώ ο Μαθαίος Αμκινάνης μας έψαλε το δοξαστικό των Ένων. Περνώντας στη Θεία Λειτουργία τώρα, θα περάσουμε να ακούσουμε τα πολιτικία της εισόδου από την ηχογράφηση αυτή του 1969, Καραμάνης Χατζημάρκος. Σήμερον της Ευδοκίας. Επενεκτήσονται το βασιλεί Παρθένιο πίσω αυτή. Μετά τα πολιτικία της εισόδου από τον Καραμάνη και τον Χατζημάρκο από αυτή την ηχογράφηση του 1969, θα περάσουμε να ακούσουμε από τον Μανώλη Χατζημάρκο τον Απόστολο της ημέρας. Thank you.
Αποστολικό ανάγνωσμα της εορτής των εισοδίων με τον ιδιαίτερο τρόπο του κ. Μανώλη του Χατζημάρκου. Πάντα του άρεσε να αυτοσχεδιάζει τους Αποστόλους. Δεν μιλάμε για έναν παραδοσιακό Απόστολο, αλλά έναν αυτοσχεδιασμό. Θα περάσουμε για τη μουσική μας συνέχεια να ακούσουμε την ενάτη οδή αντί το άξον εστί, άγγελοι την είσοδον, από τον Αθωμάσιο Καραμάνη. Parfait nos vies.
Ενάτιο δι, αντί του άξιον εστί, από τον Αθανάσιο Καραμάνη. Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό έφτασε και η σημερινή μας εκπομπή στο τέλος της. Να σας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής μας που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους Υφαίνειν εργώδες εστί». Την επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής, καθώς και την διαχείριση του στο τόπο, έχει ο Παναγιώτης Γαλάνης. Την επόμενη εβδομάδα, Θεού θέλοντος, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Χαίρετε εν Κυρίω Πατέρα. Ύμνους Υφαίνειν εργώδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE